Από ότι ο Δήμος Καρδίτσας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για ακόμη μία φορά, γινώντας χθες όλες τις κοινότητες του Δήμου, αυτό που αντικρίσαμε πραγματικά ήταν μια εικόνα αποκάλυψης. Σε μια περιοχή λοιπόν που χτυπήθηκε πρόσφατα από τον Ιαννό, σε μια διαλυμένη οικονομία, σε μια περιοχή που στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα όπως είναι η αγροτική παραγωγή, αυτό που αντικρίσαμε πραγματικά ήταν εικόνες χειρότερες από ό,τι είχαμε αντικρίσει στον Ιαννό όσον αφορά την αγροτική παραγωγή. Και αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Και μάλιστα σε μια εποχή, να μην το ξεχνάμε αυτό, που οι αγρότες είχαν κάνει όλα τα έξοδα για τις καλλιέργειες. Βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο. Εγώ θα πρέπει, κοιτώντας τους προέδρους, να πω ότι αυτό που υπήρχε αυτή τη στιγμή είναι το διαδικαστικό κομμάτι. Πρέπει να ενημερωθούν λοιπόν όλοι οι παραγωγοί για το τι πρέπει να κάνουν, να μην υπάρχουν λάθη και να γίνουν συντονισμένες κινήσεις, οπότε πολύ πολύ γρήγορα να γίνουν και όπως είπε ο Περιφερειάρχης οι εκτιμήσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι, πολύ σωστά είπε ο Περιφερειάρχης και συμφωνώ, 100% της ζημιάς που υπέστη ο καθένας. Δεν είναι όλες οι ζημιές ίδιες. Και εδώ θα παρακαλέσω πολύ σε αυτό το σημείο, σε μια περιοχή που πραγματικά έχει τσακισμένη οικονομία, να καταλάβουμε ότι αυτό που πρέπει επιπλέον να κάνουμε όλοι μας είναι να δώσουμε πραγματικά τις ζημιές τις οποίες έχουν γίνει. Αυτό βέβαια είναι και αρμοδιότητα των εκτιμητών. Δυστυχώς μετά τον Ιαννό, τούτος ο τόπος έτυχε να μπει πάλι στη δίνη του προβλήματος με μια χαλαζόπτωση μεγάλη και που άπτεται στα όρια των τεσσάρων δήμων, οι οποίοι βγήκαν για τον Ιαννό. Τρεις δήμοι της Καρδίτσας και ένας δήμος, όμορος δήμος Φαρκαδόνας των Τρικάλων, επλήγησαν και τα στρέμματα κατ' εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες δικές σας περισσότερο, γιατί και εγώ την υπηρεσία μου από εσάς την έβαλα να πάρει πληροφορίες, έρχονται κοντά στις 80.000 στρέμματα. 80.000 στρέμματα σε καλλιέργειες βαμβακιού, αραβόσιτου, καπνού, βιομηχανική ντομάτα, πεπονοειδή λοιπόν και καρπούζια, τα οποία θα δείξουν γιατί μας λέει και θα κάνει 40 βαθμούς στις επόμενες μέρες, εκεί θα έχουμε προβλήματα με το βράσιμο, σε εισαγωγικά το βράσιμο. Θα δούμε πράγματα τα οποία τούτη την οικονομία σε τούτη την κρίσιμη στιγμή δεν τις κάνουν καλό. Είμαστε όμως εδώ, και πρέπει να πούμε σε αυτούς που συμμετέχουν ότι αυτό έγινε, πάμε την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι αυτό που ζητάμε όλοι. Θα είναι το τυπικό, οι διαδικασίες γρήγορες, δίκαιες, αποζημιώσεις κτλ. Νομίζω αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά προβλέπεται και από τον κανονισμό. Η φυτική παραγωγή, οι ζημιές φυτικής παραγωγής προβλέπονται ούτως ή άλλως από τον ΕΛΓΑ. Δεν είναι κάτι καινούργιο που πρέπει να προσπεράσουμε με κάποιους νόμους αυτό που έγινε με τον Ιαννό, η εξαίρεση. Και τι λέμε λοιπόν? Λέμε το εξής: το ένα κομμάτι είναι η φυτική παραγωγή που μας καίει αυτή τη στιγμή, το μεγάλο κομμάτι, και ένα δεύτερο κομμάτι, κάποιες ζημιές που έγιναν σε σταυλικές ποιμνιοστάσια κτλ. Εγκαταστάσεις, είτε σε κάποιες αποθήκες ή στέγες κτλ. Είναι ένα δεύτερο κομμάτι που θα το δούμε διαφορετικά. Τρία πράγματα λοιπόν. Ένα πράγμα ο ΕΛΓΑ είναι εδώ σήμερα. Και τι λέμε? Ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε άμεσα, γιατί ξέρουμε πολλές καλλιέργειες στη φυτική παραγωγή ότι μετά από 25 μέρες 30 θα έχουν μια άλλη όψη. Τα βαμβάκια θα έχουν μια άλλη όψη. Η οποία όψη βέβαια θα μας παραπλανήσει, αλλά είμαστε σίγουροι για το επιστημονικό δυναμικό που έχουμε και του ΕΛΓΑ θα είναι δίκαιες οι εκτιμήσεις και όσο πιο γρήγορα γίνεται για να το δούμε τώρα. Να μην γίνουν κι άλλα έξοδα σε καλλιέργειες τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνουν. Και απευθύνομαι στον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ γιατί είναι κρίσιμη στιγμή. Ο Ιαννός ήταν 18 Σεπτέμβρη. Είχαμε στο κλείσιμο της καλλιέργειας. Τώρα είμαστε 20, 21, 22 Ιούνιου. Είμαστε στα μέσα της καλλιέργειας. Οποίο, αν κάποια κτήματα δεν πρέπει να συνεχίσουν να δέχονται εισρωές ή τη δαπάνη, άμεσα, αυτά δηλαδή που είναι στο κόκκινο στο 100%, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό, να λουμπόθουν. Γιατί ο Ιαννός ακόμα συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχουν εκκρεμότητες με τις ενστάσεις από τον Ιαννό. Τι γίνεται, πότε θα εξεταστούν, πότε θα βγουν τα αποτελέσματα από αυτά. Γιατί μπήκαμε σε μια νέα κατάσταση καταστροφών και δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τον Ιαννό. Πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις τι γίνεται με τις ενστάσεις αυτές που υπάρχουν ακόμα από τον Ιαννό. Ο Δήμος Παλαμά για μια ακόμα φορά
στο επίκεντρο. Επειδή περπατήσαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου, όλο του Δήμου, ξεκινώντας από την Κόρδα και φτάνοντας στους Γοργοβίτες, σχηματίζεται έτσι ένα τετράπλευρο, θα το πω, που έχει μήπως 20 χιλιόμετρα και πλάτος που κυμαίνεται από 500 μέχρι 1,5 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά τα χωράφια, το 70% έχει καταστροφές τεράστιες. Έτσι όπως υπολογίζω, είναι πάνω από 25.000 στρέμματα τα οποία έχουν προβλήματα. Κυρίως Βαμβάκι, Καλαμπόκι και Σιτάρια, τα οποία ήταν αθέριστα, και Μυδική. Και βέβαια τα προβλήματα είναι, άσχετα με το χαλάζι, είναι και όπως προαναφέρει και με τα καρπούζια και τα μπιχόνια που είναι στο προάστιο. Θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις τι σημαίνει 100%. Θα πρέπει ο αγρότης να ξέρει από αύριο τι θα κάνει και τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτός που έχει πάθει με τεράστια ζημιά, καλλιεργεί, συνεχίζει, ποτίζει, σταματάει, θα πρέπει να δουν διευκρινήσεις άμεσα. Όταν θα βγάλει κάποια συγκομιδή, θα αφαιρεθεί αυτή από την αποζημίωση. Δηλαδή θα πρέπει ο αγρότης να ξέρει ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει 100%. Να έχουμε διευκρινήσεις τέτοιες. Θα πρέπει να πούμε δυστυχώς περιφερειάρχη, πες να τα αφήσουν λίγο. Αυτά, αλλά τα ψιά είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πυρηνιοστάσια τα οποία έχουν καταστραφεί. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε από αύριο να τα συντηρούν, να τα φτιάχνουν. Κύριε Δήμαρχε, να πάμε λίγο το διακόπτω. Όπως είπα και πριν, τον Απρίλιο του 2021 έχουμε ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος περιλαμβάνει αυτές τις έκτακτες καταστάσεις. Από κατασκευές ή από σπίτια ή από οτιδήποτε άλλες ζημιές που δεν είναι φυτικής παραγωγής. Και αυτός ο νόμος ενεργοποιείται μόνο γιατί μίλησα σήμερα μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός που έκανε τον νόμο, σχεδίασε το συγκεκριμένο νόμο για τέτοιου είδους καταστάσεις και θα πρέπει να τον αναγγείλει η περιφέρεια, με την βοήθεια της περιφέρειας εδώ και την περιφερειάρχη και σήμερα, να μπορέσουμε και εκεί που έχουν πληγεί και δεν είναι φυτική παραγωγή να μπορούν γρήγορα και άμεσα να δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο ψέα, Ένα λεπτό. Δεν θέλω να χάνουμε την ουσία. Πρώτα να συμφωνήσουμε για την φυτική παραγωγή για να μην μπερδευόμαστε, γιατί στο τέλος γινόμαστε μπέρδευο. Φυτική παραγωγή, τι συμφωνούμε, σωστά τα είπες. Συμφωνούμε να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις, τα πορίσματα, να δώσουν κατευθύνσεις στους αγρότες εάν θα συνεχίσουν την καλλιέργεια ή πρέπει να την διακόψουν. Εντάξει, να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο, όχι με εκτιμήσεις, με πορίσματα, για να πάει ο αγρότης να πληρώσει την εισφορά αυτή που έχει ο καθένας και αμέσως μέσα στο Νοέμβριο να γίνει η πληρωμή της 100% της ζημίας που αντιστοιχεί στον καθένα. Άλλος μπορεί να έχει 60, άλλος 50, άλλος 100, άλλος 80. Υπάρχει εξατοσμήκευση. Εκεί πάει δίκαια και τίμια εάν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική.